Εσύ φτάνουμε και στο τελευταίο βίντεο το οποίο έχει άσκηση, οπότε θα κάνουμε κάποιες μικρές διορθώσεις στο data project μας, γιατί είχαμε αφήσει κάτι στη μέση, δηλαδή στο προηγούμενο μάθημα είχαμε την κλάση του καθηγητή, είχαμε την κλάση του μαθητή, πήγαμε και χώσαμε το μάθημα και είπαμε ότι ένα μάθημα έχει στην ουσία καθηγητές και μαθητές και κάναμε όλη τη διαχείριση του μαθήματος, αλλά εδώ έχουμε συσχέτιση. Οι οντότητες συσχετίζονται μεταξύ τους, οπότε πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε μήπως χρειάζεται να διορθώσουμε κάποια πράγματα στις κλάσεις που σχετίζονται με την κλάση την οποία φτιάξαμε. Άρα λοιπόν εδώ πράγματι έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί όταν πηγαίνεις και προσθέτεις έναν καινούριο καθηγητή και τον συσχετίζεις με ένα μάθημα, άμα πας να τον διαγράψεις μετά αυτόν τον καθηγητή, πρέπει να διαγράψεις και τις εμφανίσεις του ID του από τα μαθήματα με τα οποία έχει αυτό συσχετιστεί. Και το ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχουμε και στο μαθητή. Όταν θα πάω να διαγράψω ένα μαθητή, θα πρέπει να διαγράφω και τις εμφανίσεις του ID του στα μαθήματα με τα οποία έχει συσχετιστεί. Οπότε αυτή τη λειτουργικότητα θέλω να βάλουμε. Και πάλι δεν θα σου δείξω τον κώδικα, γιατί όπως είπαμε το Data Project αυτό έχει νόημα του να γράψεις κώδικα, σου δίνει ένα καλό περιβάλλον για να γράψεις κώδικα, άρα θα πρέπει να το προσπαθήσεις και να καταλάβεις τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Απλώς θα σου δείξω εγώ λίγο τη λειτουργικότητα, εντάξει. Να δούμε λίγο ένα παραδειγματάκι, έχουμε ας πούμε τα μαθήματα και να πάμε να δούμε κάποιο μάθημα, να βάλω αυτό εδώ με το ID το 1001 και είχε καθηγητή το Severus Snape ας πούμε και τα λοιπά. Τώρα, θα πάω να προσθέσω εγώ ένα καινούριο καθηγητή στη βάση μου, ας πούμε. Δηλαδή, θα πάμε εδώ, αμέσως μετά θα κάνουμε ένα Create Teacher, θα βάλω ένα λεκτικό της πλάκας και αμέσως μετά θα πάω στα μαθήματα αυτή τη φορά. Μάλλον καλύτερα πρώτα να δούμε, να τον τυπώσουμε αυτό το μαθητή, το καθηγητή τον οποίο έφτιαξα, είναι ο 1005 και στη συνέχεια θα πάω στα μαθήματα και θα κάνω update ένα lesson, το 1001 μάθημα και εδώ πέρα θα πάω να προσθέσω έναν καθηγητή, τον καθηγητή αυτόν τον οποίο μόλις έφτιαξα. Πηγαίνω δηλαδή εδώ στους teachers, κάνω ένα add και στη συνέχεια πηγαίνω και προσθέτω τον καθηγητή των 1005, εντάξει. Αν κάνω τώρα manage lesson και κάνω λίγο ένα print lesson για να το δούμε, θα δούμε ότι πράγματι ο καθηγητής αυτός τον οποίο προσέθεσα έχει μπει στη λίστα με τους καθηγητές του μαθήματος. Συνεπώς τώρα όταν θα πάω, εδώ είναι το πρόβλημα, εντάξει, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι όταν θα πάω και θα κάνω ένα delete teacher, εντάξει, και θα βάλω το ID του και θα μου τον διαγράψει, το πρόβλημα είναι ότι στα lessons πρέπει κανονικά να περνάει αυτή η αλλαγή. Δηλαδή παρατήρησε εδώ ότι πράγματι οι teachers οι οποίοι υπάρχουν πλέον, αυτός ο οποίος είχα συσχετίσει με το μάθημα αυτό, έχει διαγραφεί. Και επίσης αν ο ίδιος καθηγητής είχε συσχετιστεί με περισσότερα μαθήματα, θα έπρεπε επίσης να διαγραφεί, έτσι. Άρα λοιπόν αυτή τη διόρθωση πρέπει να κάνεις. Ο κώδικας βέβαια της λύσης θα βρίσκεται κανονικά στο GitHub αν χρειαστεί να τον συμβουλευτείς. Τώρα, ολοκληρώνοντας και αυτή την άσκηση, φαντάζομαι ότι την έχεις ολοκληρώσει τώρα, έχεις πατήσει παύση στο βίντεο και την έχεις ολοκληρώσει την άσκηση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στο Zen of Python, όπου σου άφηνα εγώ στο τέλος κάθε μαθήματος και έναν αφορισμό από το Zen of Python και τώρα θα κάνουμε μια μικρή συζήτηση για κάποια από αυτά. Τώρα πλέον έχουμε αρκετή εμπειρία στον κώδικα της Python, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε αρκετά από αυτά τα οποία μας λέει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο λοιπόν μας λέει ότι το όμορφο είναι καλύτερο από το άσχημο. Όταν λέει όμορφο και άσχημο εδώ, εννοεί τον κώδικα. Όμορφος κώδικας τώρα, τι είναι, μάλλον τι είναι άσχημος κώδικας. Άσχημος κώδικας είναι κώδικας ο οποίος δεν διαβάζεται. Και όταν λέμε δεν διαβάζεται, τι εννοούμε. Ένα παράδειγμα είναι ας πούμε τα ονόματα των μεταβλητών, όπου τα ονόματα των μεταβλητών πρέπει να είναι περιγραφικά και θα πρέπει να καταλαβαίνει κάποιος με το που διαβάζει ένα όνομα μεταβλητής σε τι ακριβώς αναφέρεται. Πάμε στο δεύτερο τώρα, το explicit is better than implicit. Οπότε εδώ τώρα μας λέει ότι αυτό το οποίο δηλώνεται ρητός είναι καλύτερο από αυτό το οποίο δηλώνεται εμέσως, έτσι. Πρέπει γενικώς να γράφουμε κώδικα ο οποίος να μην είναι φαντεζή. Αυτό είναι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό στην Python, έτσι, και στις οδηγίες γενικότερα, ότι δεν πηγαίνουμε να χρησιμοποιήσουμε εκεντρικά χαρακτηριστικά της γλώσσας και να φτιάξουμε κάτι το οποίο πρακτικά πάλι δεν θα διαβάζεται. Πάμε στο τρίτο. Μας λέει ότι το απλό είναι καλύτερο από το περίπλοκο και αμέσως μετά ότι το περίπλοκο είναι καλύτερο από το
complicated. Δηλαδή, τώρα το complex με το complicated έχουν πάλι μια διαφορά. Δηλαδή το complex είναι κάτι το οποίο είναι περίπλοκο, αλλά έχουμε την ανάγκη να είναι περίπλοκο, ενώ το complicated είναι εξ ανάγκης περίπλοκο. Δηλαδή μπορεί ο προγραμματιστής να μην έχει πολλές δυνατότητες και να τα κάνει τα πράγματα, τα μπερδεύει στο μυαλό του, και όταν τα μπερδεύει στο μυαλό του και ο κώδικας στο τέλος είναι μπερδεμένος και δεν διαβάζεται, εντάξει. Οπότε νομίζω ότι αυτό το ντουέτο αφορισμών έχουν την προφανή σημασία. Έτσι, να προτιμούμε να γράφουμε απλά πράγματα σε σχέση με το να γράφουμε περίπλοκα πράγματα. Αλλά αν είναι ανάγκη να γράψουμε περίπλοκα πράγματα, τότε καλό θα είναι να μην είναι μπερδεμένα. Νούμερο 5. Μας λέει ότι όταν κάτι είναι flat είναι καλύτερο από το να είναι εμφολιασμένο. Αυτό τώρα δεν το έχουμε δει πολύ μαζί στα μαθήματα μέχρι στιγμής, εντάξει. Γιατί την έννοια του εμφολιασμένου την έχουμε δει μόνο, ξέρω εγώ, σε εμφολιασμένους βρόχους, σε εμφολιασμένα if κτλ. Παρ' όλα αυτά, θυμάσαι όταν φτιάχναμε τα modules, για παράδειγμα, ότι είχαμε αναφέρει ότι μπορούμε να έχουμε ολόκληρες ιεραρχίες από modules. Τότε το συντακτικό το οποίο απαιτεί η Python για να διαχειριστούμε τέτοιες ιεραρχίες είναι πραγματικά απέσιο. Εδώ κολλάει δηλαδή αυτός ο πέμπτος αφορισμός. Πάμε στο νούμερο 6 που μας λέει ότι το αραιό είναι καλύτερο από το πυκνό, και αναφέρεται τώρα πάλι βέβαια στον κώδικα, έτσι, δηλαδή ότι ο αραιός κώδικας είναι καλύτερος από τον πυκνό κώδικα. Τώρα εγώ γενικώς αυτά που σου έχω γράψει δεν χρησιμοποιώ πυκνό κώδικα, δηλαδή αυτή την αρχή, την νούμερο 6 την έχω, ας πούμε, αλλά φαντάσου να δεις μπροστά σου μια γραμμή κώδικα η οποία είναι πάρα πολύ χαρακτήρες και να γίνονται μέσα 500 πράξεις, εντάξει. Σε κάποια σημεία μου φεύγει και εμένα βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά όμως το αποφεύγω αυτό συστηματικά και γι' αυτό δεν το έχουμε δει ιδιαίτερα μέσα στα μαθήματα. Σκέψου όμως μια γραμμή που να κάνει 400 πράξεις μέσα, να πηγαίνει μέσα στο λεξικό του υπολεξικού, να τσιμπάει κάτι άλλο, να κάνει από εδώ, να κάνει από εκεί και στο τέλος να βγαίνει ένα πράγμα το οποίο να μην διαβάζεται. Το νούμερο 7 είναι ότι η αναγνωσιμότητα του κώδικα μετράει. Το 8 έχει ενδιαφέρον ότι οι ειδικές περιπτώσεις δεν είναι τόσο ειδικές ούτως ώστε να σπάμε τους κανόνες. Γενικώς δηλαδή πρέπει να προσπαθούμε να τηρούμε τους κανόνες. Αλλά εδώ κρατάει μια πισινή κιόλας, δηλαδή αυτοί οι δύο κανόνες είναι κάπως αντιφατικοί μεταξύ τους. Δηλαδή λέει ότι παρόλα αυτά η πρακτικότητα νικάει την καθαρότητα, ας πούμε, την αγνότητα. Δηλαδή, ναι, μεν θέλουμε να ακολουθούμε ένα set of rules, θέλουμε να ακολουθούμε κανόνες, παρόλα αυτά αυτό στην πράξη κάποιες φορές για λόγους πρακτικότητας θα πρέπει να το σπάμε. Οπότε εδώ πρέπει να βρει κάποιος την ισορροπία. Το 10 και το 11 τώρα έχουν να κάνουν με τα σφάλματα τα οποία προκαλούνται στον κώδικα, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε στο μάθημα το 19 είδαμε τις εξαιρέσεις και είδαμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε μία εξαίρεση και στην ουσία να μην κάνουμε τίποτα αν προκύπτει ένα τέτοιο σφάλμα. Αυτό γενικώς λέει ότι δεν πρέπει να συμβαίνει, εκτός πάλι εδώ πέρα έχει μια αντιφατικότητα, εκτός κι αν ρητός πηγαίνουμε και τα κάνουμε να μην προκαλούν σφάλμα, έτσι, για ποιο λόγο, γιατί το έχουμε σκεφτεί και επίσης ξέρουμε ότι αυτό το σφάλμα καλώς προκύπτει και ξέρουμε ότι το διαχειριζόμαστε. Εντάξει. Μετά, το 12 επίσης έχει ενδιαφέρον, μας λέει ότι όταν υπάρχει κάποια ασάφεια, να μην υποκύψεις στον πειρασμό, να μαντέψεις. Έτσι, δηλαδή πολλές φορές οι προγραμματιστές τι κάνουν, προκαλείται κάποιο σφάλμα στον κώδικα και πηγαίνουν και κάνουν δοκιμές. Εντάξει, και όποιο δουλέψει, τότε αυτό επιλέγουν. Έχει ένα μπάγκο κώδικας και αρχίζει και τα κοπανά στην τύχη. Και λες ή αυτό θα είναι ή αυτό ή αυτό. Όχι, λέει, να μην το κάνεις αυτό. Βάλε το μυαλουδάκι σου να δουλέψει, σκέψου το καλά, ούτως ώστε να νιώθεις μια σιγουριά ότι πράγματι έχεις κάνει τη σωστή επιλογή. Το 13 και το 14 τώρα είναι κάπως σαν εσωτερικά αστεία αυτών οι οποίοι φτιάξανε την Python, έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα στο 13 λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένας προφανής τρόπος για να κάνεις κάτι. Είναι μια αρχή στον προγραμματισμό την οποία η Python δεν τη σέβεται γενικώς. Δηλαδή, σκέψου για παράδειγμα πόσους τρόπους έχουμε για να τυπώσουμε μια συμβολοσειρά. Έτσι, έχουμε δει για παράδειγμα τα format strings, έχουμε δει επίσης να κάνουμε concatenation αλλά Java με το και μες στη μέση. Μετά έχουμε δει και κάτι παλιούς τρόπους αλλά C μες στα μαθήματα. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα λένε ότι ναι μεν πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος για να κάνεις κάτι και εννοούν ότι οι σχεδιαστές της γλώσσας πρέπει να έχουν έναν τρόπο για να κάνουν κάτι. Και βέβαια λέει εκτός κι αν αυτός ο τρόπος δεν είναι προφανής με την πρώτη ματιά, εκτός κι αν είσαι Ολλανδός, που είναι πάλι inner joke γιατί ο Γκίντο, όπως έχουμε πει, είναι Ολλανδός, εντάξει. Το 15 και το 16 δεν νομίζω ότι χρειάζονται και ιδιαίτερη επεξήγηση, νομίζω πως είναι μαθήματα ζωής γενικότερα, ότι το τώρα είναι καλύτερο από το ποτέ, εντάξει. Παρ' όλα αυτά λέει μερικές φορές
το ποτέ είναι καλύτερο από το αμέσως τώρα. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι έχει αρκετό χιούμορ μέσα του. Επίσης τώρα στο 17, αν η υλοποίηση είναι δύσκολο να εξηγηθεί, είναι κακή ιδέα. Και αν η υλοποίηση είναι εύκολο να εξηγηθεί, είναι μάλλον μια καλή ιδέα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αν μπορείς να εξηγήσεις τον κώδικά σου, μάλλον τότε ο κώδικάς σου είναι καλός. Αυτό μας λέει το 17 και το 18. Το 19 δυστυχώς δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, γιατί τα Name Spaces δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα με τα μαθήματα. Θα ασχοληθούμε με αυτό στα μαθήματα της προχωρημένης Python. Επίσης, αυτός ο οποίος έγραψε αυτούς τους 20 κανόνες, ο Tim Peters, έχει αφήσει και τον 20ο κενό. Εντάξει. Όπου ο 20ος κανόνας τώρα λένε ότι πρέπει να τον συμπληρώσει ο Γκίντο. Παρ' όλα αυτά ο Γκίντο έχει απαντήσει ότι αυτός που έγραψε τους κανόνες κάνει εδώ πέρα κάποιο χιούμορ το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθούμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω είδαμε τις βασικές αρχές του Zen of Python. Τώρα θα σου βάλω και κάτω στην περιγραφή μια αναλυτική επεξήγηση που έχω βρει στο ίντερνετ, έτσι με περισσότερα παραδείγματα για να τους καταλάβεις λίγο καλύτερα τους κανόνες, το οποίο είναι κάποιες βασικές σχεδιαστικές αρχές, οι οποίες πιστεύω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και με αυτά λοιπόν τελειώσαμε και το μάθημα 20. Θα κάνουμε ακόμα ένα μάθημα, το 21, όπου στο μάθημα 21 βέβαια θα κάνουμε μια γενική συζήτηση για το τι κάναμε και για το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής, με τις γνώσεις τις οποίες πλέον έχουμε αποκομίσει με αυτή τη σειρά.